Ένα πλάνο το οποίο αποπέζει από χτες σε όλα τα site. Μπορεί να έρθει μπροστά να το δει, κύριε Υπουργός. Υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν κάποιοι κουκουλοφόροι οι οποίοι κινούνται ακριβώς πάνω από τα επεισόδια στην είσοδο της Βουλής. Α, κοιτάξτε. Θα τους δείτε τώρα σε λίγο. Είναι αυτοί που τρέχανε. Και οι οποίοι κατεβαίνουν με τα πολιτικά και λένε τώρα κάποιοι. ΝΑΤΟ, η συνεργασία των κουκουλοφόρων που χτύπησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι άνθρωποι που τρέχουν στη Βουλή είναι Έλληνες αστυνομικοί. Απαντώ. Είναι της ασφαλείας. Είναι Έλληνες αστυνομικοί της υπηρεσίας επισήμων. Της υπηρεσίας επισήμων. Της Βουλής. Γιατί φοράγανε κουκούλες. Έβαλαν, πήγαν να βγουν έξω. Ήταν κουκούλες στο πρόσωπο, λοιπόν, δηλαδή. Γιατί πήραν εντολή εκείνη την ώρα να επικινηθούν. Ίσως για να μην αναγνωρίζονται και γίνουν στόχο. Για να το λήξουμε, το λίγο εγώ σήμερα. Είναι επίσημο αυτό που σας λέω. Είναι επίσημο. Είναι πρόσωπα τα οποία. Είναι πρόσωπα της ελληνικής. Γιατί εδώ βγήκε μέχρι η ταυτότητά τους. Ότι είναι από την Άουσα, ότι είναι πολύτεχνοι. Που σας έχουν πάρει επιδόματα. Σας απαντώ διότι χθες προφανώς και εγώ είδα το βίντεο και προφανώς αναρωτηθήκαμε και προφανώς το ψάξαμε και επισήμως έχω να σας πω ότι είναι άνθρωποι της ελληνικής αστυνομίας οι οποίοι εκείνη την ώρα πήραν εντολή να μετακινηθούν.